Για τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον COVID-19 από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κύριο Χαρδάλια, πριν από λίγα 24 ώρα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των ιδιοκτητών περιπτέρων στη Μαγνησία κύριο Στόπας. Ο κύριο Στόπας αναφέρθηκε βεβαίως και στα ωράρια που, όπως έγινε γνωστό, ισχύουν για τα περίπτερα στην Αττική και, όπως είπε, φαίνεται ότι θα πάρουν τροχιά εφαρμογής και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ο κύριο Στόπας πάντως διεμήνυσε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση πρέπει να ζυγίσει όλα τα μέτρα και σταθμά τη δεδομένη περίοδο που το επιχειρήν και ο επιχειρηματικός κόσμος περνούν πολύ δύσκολα μετά την δεκαετή οικονομική κρίση. Έχουμε την απαγόρευση των αλκοούχων ποτών και μπύρας και κρασιών, ό,τι αφορά σε αλκοούχα ποτά, μετά τις 12 του βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει έξαρση της επιδημίας, αποφασίσανε μέσα σε μια νύχτα να κλείσουν τα περίπτερα μετά τις 12 το βράδυ. Αυτό το μέτρο είναι άδικο και παράλογο, γιατί με αφορμή το συνωστισμό των πλατιών μετά το κλείσιμο της εστίασης μετά τις 12 μαζευόταν στις πλατείες και υπήρχε μεγάλος συνωστισμός. Αυτό δεν πρέπει να εμπλέκεται με το ωράριο των καταστημάτων το δικό μας όσον αφορά περίπτερα και μίνι μάρκετ, επειδή βρίσκονται τυχαία σε πλατείες και σε μέρη συναιστίασης. Αφορά μόνο, είναι καθαρά μέτρο για αστυνόμευσης. Είναι η δουλειά της αστυνομίας να το κάνει αυτό. Οπότε με βούλευμα του 1971 που υπάρχει συνταγματικό βούλευμα, τα περίπτερα με νόμο μπορούν να είναι 24 ώρα ανοιχτά από το 1971 και μετά. Εμείς περιμένουμε μια ευέλικτη κατάσταση να πάρουν πίσω το μέτρο αυτό, γιατί είναι και άδικο, γιατί θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας για τα μαγαζιά που δουλεύουν από τις 12 μέχρι το πρωί. Πιστεύουμε ότι θα χαθεί μεγάλος τζίρος όσον αφορά την πώληση προϊόντων στα μαγαζιά, οπότε θα έχουμε περισσότερα λουκέτα. Εμείς θέλουμε, αν είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, να δούνε αν φταίει όντως το περίπτερο ή το μίνι μάρκετ, να αφήσουν τα μαγαζιά τα δικά μας ανοιχτά, αλλά να μην πουλάνε με ταμπέλες αναγραφόμενες, να μην πουλάμε μπύρες και αλκοούχα ποτά. Αλλά να μας αφήσουν ανοιχτούς να ζήσουμε, γιατί είναι μια κρίσιμη περίοδος. Θέλουμε περισσότερο, έχουμε ανάγκη και τα 50 λεπτά, εδώ που λέμε, για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας.